Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Όπως προφανώς γνωρίζετε, πιο κοντά, το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης αποφάσισε φέτος να κάνει ένα αφιέρωμα στο ελληνικό queer cinema. Ένας μεγάλος αριθμός ταινιών, 38. Είναι η πρώτη φορά που ένας επίσημος δημόσιος οργανισμός οργανώνει ένα αφιέρωμα στην queer σκηνή της τέχνης στην οποία ασχολείται. Το αφιέρωμα δεν θα γινόταν χωρίς τις γνώσεις, την εργατικότητα και την αγάπη του Κωνσταντίνου Κυριακού, ο οποίος είχε και την επιμέλεια. Και βεβαίως χωρίς την επίσης γνώσεις, εργατικότητα και αγάπη της Ελένης Αντροτσοπούλου, που είναι και υπεύθυνη του ελληνικού κλίματος, και όλων όλων των συνεργατών του φεστιβάλ. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους δημιουργούς που συμμετείχαν στο αφιέρωμα. Δυστυχώς υπήρχαν και κάποιοι που δεν είναι μαζί μας, κάποιοι που έφυγαν από τη ζωή, αλλά είναι πάντα μαζί μας στην καρδιά και στο μυαλό μας. Και ένας απόν τον οποίο θα μπορούσαμε να είχαμε, ο Αλέξης ο Μπίστικας, ο οποίος για λόγους δικαιωμάτων δεν μας επέτρεψαν να παίξουμε τις ταινίες του. Ωστόσο, οι ταινίες του Αλέξη έχουν παίξει, το γνωρίζετε όλοι, καθοριστικό ρόλο στο ελληνικό σινεμά. Ευχαριστώ και πάλι όλους. Γιώργο Κρασακόπουλε, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ πολύ. Η ιδέα για αυτή τη συνάντηση ήταν να αφηγηθούμε μια προφορική ιστορία του ελληνικού queer cinema από ανθρώπους που το έκτισαν στην πραγματικότητα. Έχουμε μαζί μας αρκετούς από τους σκηνοθέτες των οποίων οι ταινίες συμμετέχουν στο αφιέρωμα φέτος. Ο Άγγελος Φρατζής, ο Τάκης Πετσιώτης, η Ήρη Ζαχμανίδη, ο Παναγιώτης Ευαγγελίδης, ο Κωνσταντίνος Γιάνναρης, ο Κυριάκος Χατζημιχαηλίδης, ο Πάνος Κούτρας, ο Χάρης Παπαδόπουλος. Δεν είμαι σίγουρος αν δεν βλέπω κάποιον άλλον. Αλλά πριν ξεκινήσουμε να μιλάμε, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον Κωνσταντίνο Κυριακό να μας πει δύο λόγια για τον τρόπο επιλογής των ταινιών αυτού του αφιερώματος και για το τι ορίζει, αν μπορούμε να το κάνουμε μέσα σε λίγες προτάσεις, το ελληνικό queer cinema. Κωνσταντίνε. Γεια σας. Δεν είχε ολοκληρωθεί. Θα με ενδιαφέρε να ακούσω και γενικά τις γνώμες και τις αντιδράσεις σας. Αυτό το οποίο υπήρξε η πολύ δελεαστική πρόταση από τη μεριά και η τολμηρή, αν θέλετε, πρόταση από τη μεριά του κυρίου Ανδρέα Δάκη, όχι απλώς με βρήκε σύμφωνο, αλλά με έκανε να ρηχτώ στη δουλειά, αλλά και να αισθανθώ και μια ευθύνη απέναντι σε ζητήματα που είχαν να κάνουν με την επιλογή των ταινιών, με την υπόδειξη της ιστορικότητας, με την προσωπική μου, με το προσωπικό μου, αν θέλετε, γούστο, με την κατασκευή μιας γενεαλογίας γύρω από το queer θέμα. Δηλαδή, προσπάθησα να ανοιχνεύσω και όλες τις εκφάνσεις του τι ορίζεται ως queer, που δεν είναι μόνο αυτά που σχετίζονται με τις ταινίες ομοφιλόφιλης θεματολογίας, αλλά περιέχουν από την πολιτική, από την άμεση δηλαδή πολιτική, από την αισθητική των ταινιών, από τον πρωτότυπο τρόπο διανομής και παραγωγής τους, έως κυρίως, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον κατά τη γνώμη μου, το βλέμμα σε μια θεματολογία η οποία μοιάζει να μην αφορά άμεσα το ομοφιλόφιλο πεδίο. Λοιπόν, προσπάθησα να βρω, αν θέλετε, τα προανακρούσματα. Ακόμα και αν επρόκειτο για σκηνοθέτες των οποίων η ερωτική ταυτότητα ήταν άγνωστη ή ήταν ετεροφιλόφιλη. Γιατί οι εικόνες σε μια ταινία μιλούν από μόνες τους, έχουν τη δική τους ζωή. Θεώρησα ότι καλό είναι να ξεκινήσω από τον Νίκο Κούνδρο και από το Vortex και στη συνέχεια μέχρι και τα χρόνια της δικτατορίας να εντάξω τον Ορέστη του Βασίλη Φωτόπουλου, και γιατί η μία είναι μία ανεπίδοτη ταινία, η πρώτη, δηλαδή παράγεται μεν από το σκηνοθέτη της όχι μόνο στην Ελλάδα που ξεκινάει λίγο πριν τη Χούντα,
και συναντά την λογοκρισία ανά την Ευρώπη. Είναι μια ταινία ανεπίδοτη, ολιγοπαιγμένη στις αίθουσες, άγνωστη, αλλά ένα έργο που μιλάει ρήμην του δημιουργού, δεν ξέρω, με όλους τους τρόπους, γύρω από, από queer ζητήματα. Η ταινία «Ορέστης» του Βασίλη Φωτόπουλου θεωρώ ότι είναι μία πρόταση να συνδυαστεί αυτό που αποτελεί ένα θέσφατο για την Ελλάδα, πώς μεταφέρουμε την αρχαία τραγωδία με την σεξουαλικότητα, με το ανδρικό σώμα, με την απενοχοποίηση μιας κατάστασης και μιας συνθήκης η οποία έχει να κάνει με το να δεις με έναν άλλο τρόπο τα πράγματα. Επίσης, μία ταινία αγνοημένη, μία ταινία παραμελημένη, η οποία νομίζω ότι έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και μετά μετέβει στην πρώτη μεταδικτατορική περίοδο σε μια ομάδα ανθρώπων που για μία πενταετία και στα χρόνια της άμεσης πολιτικοποίησης έδιναν τη δική τους πρόταση στο πώς θα συνδυαστεί η σεξουαλική ταυτότητα με την πολιτική ταυτότητα και πώς η σεξουαλικότητα είναι πολιτική. Οι οποίες ταινίες έχουν μια ευρύτατη κλίμακα. Μπορεί να είναι ταινίες που επανεπεξεργάζονται θέματα πολιτικά μέσα από ένα ιδιαίτερο βλέμμα, αλλά μπορεί να είναι και ταινίες οι οποίες είχαν κάποιες δυσκολίες διανομής, εμπέχτηκαν εδώ στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης για την ομοφιλόφιλη θεματολογία τους από ένα κοινό το οποίο είναι άμεσα πολιτικοποιημένο. Ταινίες εστέτ, έτσι, εστατικές, νεοουαλδικές και ταινίες που ενδεχομένως επαναπροσδιόριζαν τη σχέση του φύλου, όχι μόνο από τη μεριά των ανδρών, γιατί σε αυτή την ομάδα, σε αυτή την περίοδο, υπήρχαν και γυναίκες σκηνοθέτητες, οπότε και το φύλο και ο τρόπος που το επεξεργαζόμαστε έρχεται στο προσκήνιο. Αυτές είναι ταινίες, αν θέλετε, κάπως απαιτητικές, ταινίες φόρμας, αρκετές είναι αντιαφηγηματικές, αλλά για έναν άρρωστο σαν και εμένα είναι ενδιαφέρουσες. Λοιπόν, μετά φτάνουμε στην έκρηξη που πάβει πια να υπάρχει προληπτική λογοκρισία. Δηλαδή, το 1981, όπως συνηθίζω να λέω και να το γράφω, μια gay icon ως υπουργός πολιτισμού καθορίζει και κάπως μια αλλαγή σε ορισμένα πράγματα. Υπάρχουν κάποιες ταινίες, το Poster Stand Ομόνια του κ. Παπαδόπουλου και ο Άγγελος, τις οποίες τις έχουμε βάλει και σε ενιαίο πρόγραμμα, που μας εισάγουν στους νέους καιρούς, οι οποίοι πια είναι περισσότερο αποκαλυπτικοί, με τα σύν και τα πλήν τους. Αυτό είναι θέμα αρκετά ευρύ. Και στη συνέχεια έχουμε επιλέξει το «Μετέωρο και σκιά» του κ. Σπετσιώτη, δεν θα πω τίποτα άλλο, αλλά είναι μία άλλη ταινία, μία άλλη κατηγορία ταινιών που επανεξετάζει την έννοια της γενεαλογίας. Δηλαδή, αποφασίζει να δει με το βλέμμα του τώρα προς τα πίσω και να κατασκευάσει μια ιστορία της ομοφιλόφιλης ταυτότητας από το Μεσοπόλεμο μέχρι τώρα, συνδυάζοντας την όμως με την πολιτική και με την ιστορία, με τον αστισμό στην Ελλάδα και όλα αυτά. Ακολουθεί μια ταινία που μιλάει για την ελληνική επαρχία και για το πόσο δύσκολο είναι να δημιουργηθεί ένα ανδρικό ζευγάρι στην ελληνική επαρχία και για την ελληνική οικογένεια, και αναφέρομαι στο λιποτάχτη τον Κώρα Βούπουρα, που πιστεύω ότι είναι η τελευταία μεγάλη ταινία πριν την έκρηξη, αυτό που λέμε νέο queer ελληνικό σινεμά, που οι περισσότεροι εκπρόσωποι του είναι εδώ, οι οποίοι βέβαια είναι ο κύριος Γιάνναρης, παρότι βέβαια ξεκινάει αρκετά νωρίτερα, από τη δεκαετία του 80. Χθες είδατε μία ταινία του 94-95, που είναι τα τρόπον την άτα ελληνικά διαπιστευτήρια, ενώ οι ταινίες ήταν αρκετά φημισμένες και βραβευμένες στο εξωτερικό. Είναι ο Αλέξης Μπίστικας, στον οποίο αναφέρθηκε και ο κύριος Ανδρεαδάκης, που είναι απόν βιολογικά, αλλά η γραβάτα είναι πάντα στην καρδιά μας, και το φιλί, το οποίο το αναζητάμε και αναζητήστε το, ολιγόλεπτο, μονόλεπτο. Και γενικά
αρχίζει πια η θεματολογία να αποκτά ένα κύρος, είτε με τη μορφή των βραβεύσεων σε φεστιβάλ, είτε γιατί και η ίδια η ταυτότητα των συγκεκριμένων σκηνοθετών, η τοποθέτησή τους, η δημόσια απέναντι στα πράγματα, δεν έχει την ενοχική απόκρυψη, έχουν βγει από την ντουλάπα. Φτάνουμε στο τέλος της δεκαετίας του 90, μία ταινία μας ευνηδιάζει όλους, η επίθεση του γιγαντιαίου Μουσακά, γιατί ορίζει στην Ελλάδα τον επαναπροσδιορισμό και γενιάζει, αν θέλετε, τις έννοιες του camp, το οποίο είναι κάτι θεμελιώδες για την ομοφιλόφιλη κουλτούρα. Η επίθεση παίζεται σήμερα το απόγευμα, έτσι. Σταδιακά, δηλαδή, όλοι οι δημιουργοί, σε αυτή την καταγωγική, γενεαλογική έτσι, πορεία, συνεχίζουν να παράγουν το έργο τους, το οποίο το μπολιάζουν κατά περιπτώσεις με ταινίες μιας άλλης θεματολογίας, που επίσης εγώ πιστεύω ότι και αυτές έχουν ένα βλέμμα. Από εκεί και πέρα, στον 21ο αιώνα, το θέμα έρχεται πολύ συχνότερα. Υπάρχει μια μεγαλύτερη ευρύτητα θεματικών ζητημάτων, πάντα στο συνδυασμό με την πολιτική, στο συνδυασμό με το μεταναστευτικό πρόβλημα. Πολλές από τις ταινίες του Γιάνναρη ή κάποιες πιο πρόσφατες η ταινία του Βούπορα, η «Επτά θυμοί», είναι κάποιες ταινίες που συνδυάζουν και το εθνικό και τη χαρακτηρολογία και τη θρησκεία, τέτοιου τύπου θέματα και ζητήματα. Με αυτόν τον τρόπο θέλω να πω ότι το queer cinema δεν είναι ενταγμένο μόνο γύρω από την αισθητική, γύρω από τη σεξουαλικότητα, αλλά αφορά άμεσα και την πολιτική και προσπαθήσαμε να το υποδείξουμε με όλους τους τρόπους. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και αναφέρθηκες, Κωνσταντίνε, στο παρελθόν, στα χρόνια πριν στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, όπου ταινίες δεν έτυχαν της υποδοχής που ίσως τους άξιζαν. Και καθώς παίρνουμε τα πράγματα κάπως χρονολογικά, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από εκεί και να μιλήσουμε για το πώς ξεκίνησε αυτό που τώρα ονομάζουμε queer ελληνικό σινεμά. Πώς ήταν να κάνεις ταινίες τη δεκαετία του 70, του 80. Σήμερα νιώθω ότι είναι πιο εύκολο ή δεν είναι καν ίσως ζήτημα να επιλέξεις μια τέτοια θεματική, ένα τέτοιο τρόπο αφήγησης. Αλλά κάποτε νομίζω ότι πρέπει να ήταν πολύ δύσκολο. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να κάνετε αυτές τις ταινίες? Ήταν μια ανάγκη, ήταν θάρρος, ήταν άγνοια του κινδύνου, ήταν να σηκώσετε ένα δάχτυλο το μεσαίο? Θα θέλατε να μας πείτε, και θα δώσω το λόγο στην Ιρίδα και στον κύριο Σπετσιώτη για να μιλήσουν για εκείνες τις εποχές λίγο πιο παλιά. Λοιπόν, ο Τάξος Πετσιώτης και εγώ εκπροσωπούμε την πρώτη μεταπολιτευτική γενιά σκηνοθετών από φύτων της σχολής Σταυράκου, η οποία ήταν ένα πραγματικό φυτώριο ταλέντων, δεν είχε τεχνική υποδομή, είχε όμως πάρα πολύ καλούς καθηγητές που μας εμπνέανε και που μπορούσαν να μας δώσουν τη δυνατότητα να κάνουμε κάτι λίγο πιο πρωτοποριακό, ας το πούμε. Η δική μου ταινία, το Γελεκάκι, είναι σπουδαστική ταινία. Είναι η ταινία με την οποία πήρα το πτυχίο από τη σχολή Σταυράκου. Την έκανα σε 35 mm και με, επιτελείο επαγγελματικό, γιατί από την πρώτη χρονιά που πήγα στη σχολή, το καλοκαίρι, άρχισα να δουλεύω σε ταινίες και δει ξένες που εκείνη την εποχή ερχόντουσαν συνέχεια στην Ελλάδα, γιατί υπήρχε ένας νόμος που δεν επέτρεπε στους διανομής παραγωγούς να πάρουν όλα τα χρήματά τους πίσω στο εξωτερικό. Έτσι λοιπόν μάζεψα και αρκετά λεφτά και είχα γνωριστεί και με τον Σταύρο το Χασάπη και τον Αργύρη το Λαζαρίδη που έκανε τον ήχο. Τέλος πάντων και προχώρησα στο 35άρι αυτό, το οποίο κατέβηκε μαζί με την ταινία του Ανδρέα Βελισσαρόπουλου, την όπερα,
στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης του 1976. Εκεί ήμασταν τρεις που εκπροσωπούσαμε αυτή την γενιά. Ο Λεωνίδας ο Παπαδάκης ήταν ένας, ο τρίτος από μας, ο οποίος είχε κάνει μια ταινία με θέματα σκουπίδια, δηλαδή η ταινία εστίαζε στα σκουπίδια και μόνο. Και που, ναι, πλην κάδρο λεγότανε, θα την χαρακτήριζα με την ευρύτερη έννοια του queer, μια queer ταινία κι αυτή, γιατί εστίαζε σε κάτι βρώμικο, ας πούμε. Λοιπόν, θέλω απλώς να επισημάνω... Θέλω να επισημάνω ότι εμείς μεγαλώσαμε, τέλος πάντων ήμασταν νικοσάριδες, αλλά η εποχή που ζούσαμε και εντός και εκτός Ελλάδος ήταν εξαιρετικά ζωηρή. Δηλαδή είχαμε από τη Γαλλία τον απόϊχο του Μάη 68, από την Αμερική τις αντίστοιχες εξεγέρσεις, τα παιδιά των λουλουδιών, όχι μόνο πολιτική, αλλά και ελεύθερος έρωτας κτλ. Στην Ελλάδα είχαμε το Πολυτεχνείο. Οπότε ήταν μια εποχή γενικότερης διεκδίκησης ελευθερίας και έτσι μπορούσαμε να... Φεμινισμός βεβαίως, πολύ έντονος, και έτσι μπορούσαμε να πραγματευτούμε θέματα καινούργια κατά κάποιο τρόπο. Καλησπέρα σας. Θα πρέπει να πούμε, πραγματικά μιλώντας, ότι η λέξη queer, την εποχή που έκανα αυτά τα δυο μικρά σπουδαστικά φιλμάκια, του 76 και του 77, τα οποία επιλέξατε και προβάλατε, ήταν παντελώς άγνωστη. Δεν την ξέραμε. Τη φέρνουμε τώρα πάρα πολύ μπροστά, τις δίνουμε διαστάσεις ακτιβιστικές, πολιτικές, που πιθανόν είχε ενδυνάμει ή απέκτησε με τη βοήθεια θεωρητικών του κινηματογράφου και πανεπιστημιακών πολύ αργότερα. Δηλαδή, για να σας πω με συγκεκριμένες χρονολογίες, χρειάστηκε να περάσουν 30 χρόνια, να έχω εγκαταλείψει σχεδόν τον κινηματογράφο, να είμαι αλλού, και ως έκπληξη, όταν άρχισα να χρησιμοποιώ το διαδίκτυο 2006-2007, να δω το Μετέωρο και Σκιά, να αναλύεται σε ένα βιβλίο ενός βασικού μελετητή του Richard Dyer, «The Culture of Queers». Μέχρι τότε δεν ήξερα ότι έκανα queer ή ότι έκανα ακτιβισμό ή ότι έκανα τίποτα. Ήμουνα ένας πιτσιρικάς, λίγο διάβολος, ούτε ήξερα αν θα κάνω κινηματογράφο, ούτε αν θα είμαι εδώ, ούτε πόσο θα μου επιτρέψει ο χώρος να κάνω κινηματογράφο κτλ. Έκανα αυτή την ταινία διότι η περιραίουσα ατμόσφαιρα που περιέγραψε πριν η Ήρη Ζαγμανίδη ήταν όντως αυτή. Είμαστε παιδιά που ανδρωθήκαμε μέσα σε μια δικτατορία με κάποια μηνύματα από ταινίες που γίνονταν, ο Ιωάννης ο Βίος, η Αναπαράσταση, με κάποια διεκδίκηση ελευθερίας. Είμαστε και νεότερες γενιές. Τα θέματά μας ήταν το σεξ και η πολιτική αναγκαστικά. Αυτό που με χαροποίησε ιδιαίτερα σε αυτή την επιλογή, δύο ταινίες σατυρικές και δύο ελεγιακές, είναι ότι τονίζεται και αυτή η διάσταση του κινηματογράφου μου που είχε παραξηγηθεί με μια μεγάλο μήκους ταινία, «Τα κοράκια». Δεν ήμουν μόνο για να κάνω ποιητικές ταινίες ή με ήρωες ποιητές, όπως όλες οι υπόλοιπες τρεις, αλλά να κάνω και σάτυρες, τα οποία ήταν και δράμα και σάτυρα. Δεν είχε κατανοηθεί. Λοιπόν, τις έκανα αυτές τις ταινιούλες, την άλλη στο ναυτικό. Δεν υπήρχε καμία η Λίζα και οι άλλοι τους φάνηκε ένα έξυπνο ανεκδοτάκι. Η Καλονή θεωρήθηκε σχεδόν τρομακτική, δηλαδή φυγαδεύτηκε μια κόπια έξω, τη δείξανε σε διάφορα gay festivals και σε διάφορα αυτά. Τέλη του 79, όπως γράφω σε ένα άρθρο μιας έκδοσης εδώ, μη κατάλογος που μου ζήτησε ο κύριος Ανδρεαδάκης, είδα και τη λέξη queer στο East End του Λονδίνου σαν graffiti. Ήταν καθαρά βρισιά, βρισιά. Και μετά είδα με έκπληξη, διαβάζοντας τις θεωρητικές διατριβές της Judith Butler ή του Richard Dyer, ότι είχε εκτιναχθεί και πολιτικά και αισθητικά και είχε κάνει ένα κίνημα. Είναι μια μαγική λέξη, η λέξη queer. Και δικαίως, γιατί
Κάθε τι που έχει δύο πλευρές είναι ενδιαφέρον. Κανένας ενδιαφέρον άνθρωπος και κανένα ενδιαφέρον κίνημα δεν έχει μόνο μία πλευρά. Έχει μια διπλή πλευρά. Τώρα, το Μετέωρο και Σκιά είχα αυτή την παιδεία την ουαϊλδική κτλ. Με επηρέασαν πολύ και πράγματα στο Λονδίνο και το δόμησα χωρίς να ξέρω και αυτό ότι είναι μια ομοφιλοφιλική ταινία, διότι έχει και άλλες χαρακτηρολογικές ιδιότητες ο Λαπαθιώτης. Είναι και κομμουνιστής, είναι και αντιρρησία συνείδησης, είναι και δανδύς, είναι και αυτόχειρας, είναι τα πάντα, ας πούμε. Και πολλοί απορούν, και πελάτες Αμερικάνοι που αγοράσαν το DVD αυτό που έβγαλε η Water Bearer το 2000 και θα επαναλάβει τώρα μια δεύτερη εκτύπωση κάποιων αντιτύπων. Μα γιατί, λέει, αυτό είναι queer film, αφού δεν έχει ούτε μια ερωτική σκηνή, ο καημένος ο Ναπολέων, δεν τον βλέπουμε ποτέ στο κρεβάτι με ένα σύντροφο και αυτά. Άντε, τώρα τρέχα γύρευε. Υπάρχει ένα σκοτάδι, δηλαδή, για το τι είναι queer, το έχουν συνδέσει με πράγματα πιο ευτελή, πιο love stories, παροδίες, camp καταστάσεις κτλ. Έχει όμως queer χαρακτήρα το Μετέωρο και Σκιά, διότι είναι ο εσωτερικός μονόλογος ενός ήρωα που η ομοφιλοφιλία, η σχέση του με τις γυναίκες, έχει παίξει μεγάλο ρόλο στη ζωή του. Αυτά ήθελα να πω σε ό,τι αφορά τις δικές μου ταινίες, για να μην μακρηγορήσω και σας κουράσω, και να πω ότι βρίσκω εξαιρετικά τολμηρό, και δεν θα το περίμενα ποτέ, μου ήρθε all of a sudden, θα έλεγα, το αφιέρωμα αυτό που εστιάζει και σε τόσα μικρού μήκους, που είναι ένα παραξηγημένο είδος στο κινηματογράφο. Λένε, έλα μωρέ τώρα το μικρού μήκους, δείξ' του το μεγάλου, και που δείχνει πραγματικά μια αθέατη όψη της ελληνικής κοινωνίας. Δεν έχει σημασία αν όλες οι ταινίες δεν δικαιώνονται αισθητικά σήμερα. Δείχνει όμως μια αθέατη όψη της ελληνικής κοινωνίας και κάποια προβλήματα που την απασχολούν σοβαρά, είτε το ομολογεί είτε όχι. Είναι πραγματικά κάτι που αξίζει να καταγραφεί και γι' αυτό έχει και αρκετή επιτυχία και αρκετή προσέλευση, διότι γίνεται για πρώτη φορά και αξίζει να γίνει. Δεν το περίμενα ότι θα γίνει από έναν επίσημο θεσμό όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Φαίνεται ότι ήγγηκε η ώρα. Και θέλω να το χαιρετήσω θετικά, και επειδή εγώ έχω 24 χρόνια να έρθω στο φεστιβάλ, δεν παρακολουθώ τόσο πολύ τον κινηματογράφο, αποφάσισα να έρθω και να παρακολουθήσω όσο το δυνατόν περισσότερες ταινίες μπορώ. Σας ευχαριστώ. Έχει ενδιαφέρον αυτό που είπατε, ότι όταν κάνατε τις ταινίες σας το queer δεν υπήρχε ως ορολογία. Και θα ήθελα τώρα να ακούσω και από τους ανθρώπους που έκαναν συνειδητά queer σινεμά όταν έκαναν τις ταινίες τους. Οπότε, όποιος νιώθει αρκετά θαραλέως να πάρει το μικρόφωνο, στη διάθεσή σας. Κωνσταντίνε. Το queer ήταν, όπως λέει και ο Τάκης, δεν ήταν δηλαδή, ήταν μια βρισιά. Και κάπου στο, νομίζω ο Μόρις που το είχε μεταχειριστεί με μια πολύ ωραία μορφή, ήταν ο Μπάρος που έγραψε το queer, αυτό το βιβλίο. Αυτό έρχεται πολιτικώς σε πρώτο πλάνο, νομίζω γύρω το 88, 89, 90, από Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, εκεί κάπου. Και σχετίζεται με την πολιτική του σώματος και όλο αυτό το πράγμα. Δηλαδή, η αριστερά προσπαθεί να βρει άλλους τρόπους, δηλαδή να διεκδικήσει διάφορα θέματα, δηλαδή περί ιστοτιμίας, δικαιωμάτων κλπ. Πάρα πολύ. Εγώ θυμάμαι, δηλαδή, ως πιτσιρικά στο Λονδίνο με το queer, ήταν μια συνειδητή, δηλαδή, επιλογή να διαχωριστεί η δικιά σου θέση, η δικιά σου σεξουαλικότητα από τους παλιούς γκέι. Τώρα, όσο παράλογο και αυτό μπορεί να φανεί σήμερα, δηλαδή, οι clones, όλο αυτό το εγκαταστημένο το gay, με τα μαγαζιά του, με τις επιχειρήσεις που αρχίζαν να ανεβαίνουν οικονομικώς στην Αμερική και σε διάφορες χώρες της Ευρώπης. Αυτό για μας εκείνη την εποχή φάνηκε πάρα πολύ bourgeois. Okay. Και εμείς δεν είμαστε gay, είμαστε queer. Και συγχαινόμαστε μάλιστα τους gay. Δηλαδή, αν μπορείς να φανταστείς, δηλαδή, μια διαμάχη μέσα σε μια κοινότητα που ευάλωτη έτσι κι αλλιώς, δηλαδή. Είναι μια τρέλα. Κοίτα, το queer πρόσφερε πάρα πολλά πράγματα, για άνοιξε αυτό το θέμα.
και προς μετανάστευση, το σώμα, η μετανάστευση, το διάφορα άλλα θέματα. Εκεί που έχω μεγάλο πρόβλημα με το queer, και ας ήμουνα δηλαδή σε αυτό και είμαι, είναι ότι οι μεγάλες, δηλαδή, η μεγάλη πρόοδος στα δικαιώματα των ομοφιλοφίλων, λεσβιών κλπ. Και τρανς, δεν έγινε μέσω του queer. Έγινε μέσα από μια πάρα πολύ συντηρητική επιλογή Αμερικάνων γκέι και λεσβίων ακτιβιστών να προωθήσουν τα θέματα της παντριάς. Το σύμφωνο διαβίωσης και θέματα που εμείς οι queer τότε χλεβάζαμε ως ένα συμβιβασμός με αυτά τα συχαμένα μπουζουά, πρότυπα της μπουζουά οικογένειας και τέτοια, αν μπορείς να φανταστείς. Αλλά ήταν μια επιλογή συντηρητική, αλλά απόλυτα σωστή, γιατί εν μέσω μιας εποχής που πεθαίναν όλοι γύρω μας από AIDS, κυριολεκτικά, και είχαν περιθωριοποιηθεί όλο αυτό το κίνημα, δηλαδή, και είχε βγει ένα τεράστιο κύμα μίσους και λοιπά, παντού δηλαδή που. Αυτοί καταφέρανε και αλλάξαν την πολιτική ατζέντα μέσα σε 10 χρόνια. Σε 10 χρόνια δηλαδή έγινε απόλυτα μπανάλ το θέμα αν είσαι γκέι ή όχι. Δηλαδή αυτό είναι μεγάλη πολιτική επιτυχία από τους συντηρητικούς του χώρου, όχι από εμάς. Εμείς πήγαμε, κάναμε τα τρελά μας. Και καλά κάναμε. Αλλά πρέπει συνάμα να αναγνωρίσουμε και ότι το πιο συντηρητικό κομμάτι του γκέι κινήματος πέτυχε απίστευτα πράγματα μέσα σε μια δεκαετία, δεκαπενταετία. Άλλαξε ριζικά παγκοσμίως, δηλαδή την αντιμετώπιση σεξουαλικών και άλλων μειονοτήτων. Δηλαδή είναι ένα επίτευγμα που τους βγάζω το καπέλο και ζητώ συγγνώμη για τη δικιά μου ηλίθια, δηλαδή, και μάλλον σεκταριστική στάση τότε, δηλαδή, απέναντι σε αυτά τα θέματα του γάμου κλπ. Και όλα αυτά. Αυτό θέλω να πω. Περί κυματογράφου, γιατί το κάναμε, εγώ το έκανα καλά, καθαρά, γιατί ανά πάσα στιγμή. Δεν θέλω να. Λίγο δραματικό αυτό, μελοδράμα, drama queen. Ότι θα πεθάνω. Δεν είχα πάει να κάνω εξέταση. Όλοι οι φίλοι μου γύρω πεθαίνανε. Εγώ δεν είχα το θάρρος να πάω να κάνω έτσι να το. Γιατί μου αρέσει και λίγο η αβεβαιότητα. Είναι μια. Και έκανα μια σειρά από ταινίες που είχαν να κάνουν με τον Ζενέ, ο Ζενέ μέσα από το πρίσμα του AIDS, αυτά κλπ. Και μετά, όταν έκανα την εξέταση και κατάλαβα ότι δεν θα πεθάνω με αυτόν τον τρόπο. Άρχισα να με ενδιαφέρω αυτά τα θέματα της μετανάστευσης, δηλαδή, και εδώ στη Νότια Ανατολική Ευρώπη γινόταν το «Έλα να δεις». Δηλαδή, κάτι που ήταν τελείως άγνωστο στη Βόρεια και στη Δυτική Ευρώπη. Δηλαδή, αυτό το, η Ελλάδα ως κυματοθράφστης, ως το πρώτο σημείο που περνάγανε οι διάφοροι μετανάστες από Κεντρική, από Κεντρική Ασία κλπ. Και αυτό, δηλαδή, νόμιζαν το σώμα μέσα στη κάτι που εκμεταλλεύεται, το σώμα που κάτι που εκδίδεται και η πολιτική της μετανάστευσης μου φάνηκε έδαφος σωστό, δηλαδή, για να ευρύνω, δηλαδή, αυτή τη διαδικασία την κινηματογραφική. Γιατί το gay είναι gay, είναι gay. Οκ, αγαπιόμαστε και λοιπά και πρέπει να. Οκ, εντάξει, αυτό το κάνουν άλλοι. Εγώ ήθελα να κάνω κάτι άλλο. Αυτό. Όμως, είπες ότι έκανες τις ταινίες σου σαν μια διαθήκη, σε μια παρακαταθήκη ή κάτι τέτοιο τουλάχιστον στην αρχή. Όμως, ήταν και μια πολιτική πράξη για σένα το είδος των ταινιών που έκανες. Κοίτα, προφανώς. Δηλαδή, όταν είσαι από πολύ μικρός, δηλαδή, σε αυτό το κίνημα και αυτό το. Δηλαδή, ποτέ δεν είχα θέμα αν ήμουν γκέι ή όχι, ας πούμε. Από το 13 χρονών είπα στον αδελφό μου είμαι γκέι και ο αδελφός μου μου λέει και εγώ. Λέω, οκ, καλά πάμε. Okay. Και είχαμε μια συμπαράσταση, δηλαδή πιτσιρίκια, δηλαδή κανονικά πιτσιρίκια. Δηλαδή. Και πώς θα βγαίνεις από το σπίτι χωρίς να ξέρει μάνα και να πας και να γυρίζεις το βράδυ και να πλένεις τα σόφα και τέτοια, κατάλαβες. Okay. Αυτά. Γι' αυτό από μια άποψη ήμουν πάρα πολύ τυχερός και δεν είχα. Γι' αυτό ήμουν ενταγμένος σε αυτό και ήταν μια πολιτική. Τώρα η φόρμα της ταινίας, αυτό είναι ένα άλλο πράγμα, δηλαδή, που μπορούμε να συζητήσουμε πιο. Εντάξει. Λοιπόν, για τις ταινίες μου, εγώ θα πω ότι δεν ξεκίνησα ακριβώς με κάτι ακτιβιστικό στο μυαλό ή να δείξω κάτι για το queer ή αυτά. Εμένα πάντα με ενδιέφεραν από πολύ μικρό παιδί οι άλλοι άνθρωποι. Είτε ήταν straight, ήταν gay, φυσικά λόγω ότι είμαι gay, συναναστρεφόμουν και με ενδιέφεραν πάρα πολύ οι ομοιοί μου, ας πούμε.
κανείς δεν είναι όμοιος, εντός πολλών εισαγωγικών. Οπότε όλη μου τη ζωή σκεφτόμουν, συναντούσα ανθρώπους που η ιστορία τους και η ζωή τους με πίκραινε που δεν θα τη μάθαινε κανείς. Τον πόνο τους, το κρύψιμό τους, τις ανησυχίες τους. Και ήθελα αυτούς τους ανθρώπους να τους μοιραστώ με πρώτον τους αυτούς που μου μοιάζανε, δηλαδή κάποιο είδος γκέι κοινότητας ή κάποιους ανθρώπους, τώρα λέμε queer, που έχει ανοίξει πολύ και με ευχαριστεί αυτό που έχει ανοίξει πολύ, γιατί δεν είναι πολύ στενό να είναι ένας, πώς το είπες εσύ, να είναι ο Λαπαθιώτης στο κρεβάτι με κάποιον, για να είναι queer η ταινία. Ο Λαπαθιώτης μπορεί να κάνει μια βόλτα στον κήπο και είναι queer. Φτάνει αυτό. Λοιπόν, η Δώρα μπορεί να ανέβει τις σκάλες του Ελευθερουδάκη και να είναι queer. Ο Μισελ Δημόπουλος μπορεί να πει τη φράση που λέει στο Γιλεκάκι και να είναι queer, κάπου τον είδα πριν. Λοιπόν, αυτό που με όθησε λοιπόν, εγώ έρχομαι από τη λογοτεχνία και γράφω βιβλία και μυθιστορήματα και τα μυθιστορήματα είναι άνθρωποι και ψυχολογικά μυθιστορήματα κυρίως. Αυτό που με όθησε ήταν να καταγράψω αυτούς τους ανθρώπους και να τους μοιραστώ με τους άλλους και να δείξω λίγο την ιστορία τους. Και μέσα από αυτούς να δείξω τη δική μου ιστορία, γιατί ό,τι και να κάνουμε, δικά μου είναι όλα αυτά τα πορτρέτα όλων αυτών των ανθρώπων που κάνω στα ντοκιμαντέρ μου. Εγώ είμαι, όπως είπε και ένας ήρωας ενός ντοκιμαντέρ μου, ένας Βραζιλιάνος, που ήρθε στην πρεμιέρα μιας ταινίας, που ήταν για αυτόν, είπε, θα δείτε μια ταινία που πρωταγωνιστώ εγώ, αλλά που είναι η ιστορία του Παναγιώτη. Αυτό προς το παρόν και είμαι καλύτερος στις ερωτήσεις παρά στο κείμενο, στη διάλεξη. Πριν πάμε στον Άγγελο, θα ήθελα να δώσω το λόγο... Κύριος Κούτρας. Στον κύριο Κούτρα, ναι. Μετά τον Άγγελο, λοιπόν. Πρώτα απ' όλα θα διαφωνήσουμε με τον Κωνσταντίνο Γιάνναρη. Το λέω γιατί πάντα διαφωνούμε και μου έκανε μια τέτοια πριν καθίσει. Λοιπόν, ναι, δεν συμφωνώ απόλυτα. Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, έχω να πω πολλά πράγματα, δεν θα τα πω. Θα τα πω μονολεκτικά. Όχι, γιατί θέλω πραγματικά να μιλήσει ο Άγγελος, γιατί αυτό για τον Κωνσταντίνο ουσιαστικά δεν νομίζω ότι ήταν μια συντηρητική ομάδα θεωρητικών των πανεπιστημίων της Ιδρύτια. Ήτανε οι χιλιάδες νεκροί του AIDS. Νομίζω που κάνανε μια ολόκληρη κοινωνία και κοινωνίες να βρούνε ένα τρόπο να μιλήσουν. Όχι, πρώτα απ' όλα μιλήσαμε για πρώτη φορά για ομάδες οι οποίες μέχρι τότε ήταν αόρατες. Με το AIDS είχαν ορατότητα για πρώτη φορά και υπήρχε πια... και από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος. Δηλαδή, ναι, η λέξη queer είχε μία πολιτική διάσταση επειδή ακριβώς ήταν βρισιά και την υιοθετήσανε ως μία επιθετική αντίδραση πολιτική απέναντι στη μία ετεροκανονική κοινωνία, αλλά ουσιαστικά υπήρχε το προηγούμενο ότι πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως ξέρεις πολύ καλά και εσύ και εγώ και όλοι μας, πεθάνανε με το χειρότερο τρόπο, άδικα, και πάρα πολλοί τους θρηνήσανε. Οπότε αυτό στην κοινότητά μας έγινε, νομίζω, πια από εκεί και πέρα ήταν μονόδρομος, να πάνε τα πράγματα μόνο μπροστά. Το queer για μένα είναι κάτι, όπως λέει και ο Σπετσιώτης, με τον οποίο γνωριζόμαστε πάρα πολύ, πολύ και κάναμε πάρα πολύ queer πράγματα σε έναν ύποπτο χρόνο πριν πάρα πολλά χρόνια και αυτό είναι κάτι επίσης πολύ συγκινητικό γιατί όλοι εμείς εδώ, παρόλο που είμαστε διαφορετικές γενιές όλοι, συνδεόμαστε όλοι, είναι το σκεφτόμουν τόση ώρα που μιλούμε, σε διαφορετικές στιγμές στην ιστορία μας, αλλά πολύ έντονα. Οπότε υπάρχει κάτι το οποίο έχει πάει από τον ένα στον άλλο, έχει ξαναπάει στον άλλο και αυτό είναι, αν πάει να πει, αν λέει κάτι για τον κύριο Κυριακό, για το queer Greek cinema, ας πούμε, ναι, υπάρχει μία αλληλοεπίδραση σε όλους μας, μπορεί όχι από το έργο, αλλά από τις προσωπικότητές μας και από τις ιδέες που κουβαλούσαμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Δηλαδή, εγώ την πρώτη μου χρονιά στο Λονδίνο, όταν πήγα
ακόμα πριν πάω στη σχολή κινηματογράφου για να κάνω τα A-levels μου, ήταν ο κύριος Πετσιώτης εκεί και μαζί κάναμε δύο project για να δώσω στη σχολή, να το θυμάσαι. Λίγο μετά στη σχολή συνάντησε τον Κωνσταντίνο Γιάννη σε ένα πάρτι και μοιραστήκαμε ένα... όχι, δεν μοιραστήκαμε, ήταν ένας... Μου δε στεκλή, μπράβο, κάτι τέτοιο, ναι, ναι. Την είδα Τζαχμανίδου, όπως λέει, την έβλεπα στη Ράτκα. Αυτό τον Ευαγγελίδη επί... Καλά, είναι μια ιστορία παλιά. Και τον Άγγελο, όταν έκανα το μοντάζ του Μουσακά, έκανε στο διπλανό δωμάτιο το μοντάζ ή κάτι της Polaroid. Οπότε, θέλω να πω, όλοι με κάποιο τρόπο συνδεόμαστε. Και αυτό, και αυτό είναι πάρα πολύ συγκινητικό. Θέλεις να προσθέσεις κάτι, να πεις? Ναι, όχι πολλά. Δηλαδή, θέλω να πω, έχουν υποθεί τρομερά ενδιαφέροντα πράγματα και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον το ότι είμαστε εδώ ξαφνικά και τα λέμε. Είναι λίγο περίεργο όντως ότι επειδή είμαστε σε αυτή τη θέση, να, ο Πάνος τη γλίτωσε, αλλά με τα φώτα, ξέρεις, και όλους. Είναι λίγο περίεργο, αλλά είναι πολύ ωραίο ταυτόχρονα και τρομερά σημαντικό το ότι γίνεται επιτέλους ένα τέτοιο αφιέρωμα. Εγώ ήθελα να εστιάσω σε κάτι άλλο, γιατί υπόθηκαν ήδη πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Ήθελα να εστιάσω στο επίπεδο όχι μόνο της θεματολογίας των queer ταινιών, δηλαδή των ταινιών που μιλάνε για την ταυτότητα, τη σεξουαλική, με οποιοδήποτε τρόπο, αλλά ήθελα να εστιάσω επίσης και στο γεγονός της φόρμας. Γιατί μιλάμε για ταινίες, έτσι μιλάμε για κινηματογράφο. Άρα μας ενδιαφέρει πάρα πολύ το πώς είναι φτιαγμένες αυτές οι ταινίες. Και μας ενδιαφέρει με διαφορετικό τρόπο, δηλαδή ο Άγγελος, ας πούμε, του Κατακουζινού, και μας ενδιαφέρει με διαφορετικό τρόπο το Μια θέση στον ήλιο. Δηλαδή μπορεί στην ταινία, ας πούμε, του Κωνσταντίνου, αυτό που είναι φοβερό, ή και στις ταινίες του Τάκη και Ολονών, είναι και με ποιο τρόπο, ή στο Μουσακά, για παράδειγμα, έρχεται η φόρμα και δημιουργεί ένα queer χαρακτήρα, ανεξάρτητα και σε σχέση, βέβαια, με το περιεχόμενό της. Οπότε νομίζω ότι αυτός ο συνδυασμός που σε αρκετές ταινίες υπάρχει, δηλαδή στην ταινία του Λιγκούρη που βλέπαμε χθες, που είναι καταπληκτική, δεν την είχα δει ποτέ, την είδα χθες για πρώτη φορά. Όχι, όχι. Μου φάνηκε, δηλαδή, και να μην υπήρχε ποτέ η συνέβρεση μεταξύ των δύο ανδρών, ας πούμε, είναι τόσο queer η οπτική της, ο τρόπος που χρησιμοποιεί τη μουσική, τα φυτά, όλο αυτό το πράγμα, και ο τρόπος που έχει κάνει η κινηματογραφική γλώσσα είναι τέτοια. Οπότε, ναι, ήθελα να σταθώ σε αυτό λίγο και αν να μιλήσω, να πω δύο λόγια απλά για την ταινία που παίζεται στο αφιέρωμα στο Μέσα στο Δάσος, ότι πέρα από την αμφισεξουαλική ταυτότητα τη δική μου που εκφράζει η ταινία, γιατί έτσι δημιουργήθηκε, εκφράζοντας μια δική μου ανάγκη και δικά μου πράγματα προφανώς, όπως ολονών εδώ πέρα, για μένα είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον και πολύ βασικό ο τρόπος που η φόρμα δυναμητίζει το περιεχόμενο και ως προς το πώς είναι η κινηματογραφική γλώσσα της, αλλά και ως τον τρόπο διανομής της. Και υπάρχει ένα κομμάτι στον τρόπο διανομής ταινιών, πολλών, που δυστυχώς προφανώς δεν μπορούσαν να είναι και στο αφιέρωμα, είναι πάρα πολλές, που είναι στα όρια ακριβώς του σινεμά, που δεν είναι αμιγώς ταινίες που έχουν βγει στη διανομή κτλ. Και που είναι και διαφορετικής διάρκειας, που υπάρχει πολλή δουλειά εκεί τέτοιου τύπου, ας πούμε, που το θεωρώ επίσης τρομερά ενδιαφέρον. Επίσης, σε σχέση με αυτό που είπε ο Παναγιώτης για το comfort zone, το οποίο είναι ενδιαφέρον, και διαφώνησε ο Πάνος, νομίζω ότι όντως, αν είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε ότι αυτή τη στιγμή μία queer ταινία είναι ένα plus φεστιβαλικό, δεν είναι ένα μείον. Δηλαδή, είναι το αντίθετο από το να βρίσκεσαι οπότε θεωρώ ότι προφανώς δεν είμαστε σε αυτό το επίπεδο που λες ότι τώρα άλλαξε. Δεν άλλαξε τώρα, έχει αλλάξει πολύ καιρό αυτό το πράγμα. Ασφαλώς συμφωνεί κανείς με όλες τις θέσεις που ακούστηκαν. Νομίζω όμως ότι εγώ θα επιχειρήσω να φωτίσω λίγο μια άλλη πλευρά του πράγματος. Ο καθένας από εδώ έχει ασχοληθεί με το θέμα αυτό, το queer, που είναι μια έννοια πρόσφατη έτσι κι αλλιώς. Και σε ό,τι μία φορά, θα έλεγα ότι για τη δική μου την ταινία είναι η πρώτη φορά που αισθάνομαι ότι έχω κάνει κάτι queer. Ποτέ μέχρι τώρα, μέχρι αυτό το αφιέρωμα, δεν αισθάνθηκα ότι η ταινία μου είναι μία ταινία queer, παρόλο που η θεματική της προσυδειάζει σε όλες τις διαστάσεις της.
Τι θέλω να πω όμως, πιάνω λιγάκι τη σκυτάλη από την Ήριδα, η οποία αναφέρθηκε στη Ράτκα. Είχα την ευτυχία να δουλέψω στη Ράτκα 3 χρόνια σαν ένας βασικός μπάρμαν της και πιθανότητα να έχουμε βρεθεί, αλλά δεν γνωριζόμασταν και με σένα και με σένα και με όλους. Υπό αυτήν την έννοια, η Ράτκα και όλη η περιραίουσα εκείνης της εποχής ατμόσφαιρα ήταν ένας βασικός άξονας επιρροής, νομίζω, όλων μας, όλων όσων περάσανε από εκεί. Συμπληρωματικά θα έλεγα το εξής, ότι δεν ήταν τόσο η Ράτκα αυτή καθεαυτή, η queer κατάσταση που ζούσαμε όλοι, αλλά το μετά τη Ράτκα, η μετά τη Ράτκα κατάσταση σε αυτήν την εξαίρετη υπόθεση της πλατείας Κολονακίου. Όταν όλοι ξημερωνόμασταν εκεί μέχρι τις 6, 7, 8 το πρωί και ζούσαμε χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε όλο αυτό το ζήτημα που αφορά στο queer cinema. Καθισμένοι και χαζολογώντας και κάνοντας πλάκα και φλερτάροντας και πολλά πολλά, βλέπαμε να παρελάβουν από μπροστά μας απίστευτες προσωπικότητες, οι οποίες συνέβαλαν με κάποιον τρόπο στην επιρροή που θα είχαμε ίσως αργότερα. Επιγραμματικά αναφέρω, για παράδειγμα, ότι καθώς καθόμασταν εκεί τα ξημερώματα, πέρναγε, ξέρω εγώ, η τραβεστή Μαρία Κάλλας. Και αυτό ήταν μία εικόνα, η οποία, ή θέλαμε δεν θέλαμε, θα συνέβαλε σε μια διαμόρφωση μιας άποψης, μιας αισθητικής ή μιας διάθεσης του να μιλήσουμε αργότερα για κάτι. Θεωρώ δηλαδή ότι η πολιτική διάσταση των ζητημάτων αυτών των ταινιών για μένα είναι δευτερογενής. Σίγουρα υπάρχει και σίγουρα είναι πάρα πολύ δυνατή. Αλλά σε πρώτο βαθμό είναι οι επιρροές που είχε ο καθένας μας στην κοινωνική του συμπεριφορά, στην κοινωνική του διάσταση. Έτσι λοιπόν, σε όλη τη δεκαετία του 80, που ο καθένας, άλλο στην Ελλάδα, στην Αθήνα, φαντάζομαι στο Λονδίνο ή σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, είχε μια σειρά από τέτοιες επιρροές. Πίσω από αυτήν την εξαιρετικά χαρούμενη και εξαιρετικά ευδιάθετη ατμόσφαιρα, σε ό,τι με αφορά και την ταινία μου, άρχισε να συμβαίνει ένα τραγικό συμβάν. Άρχισε σιγά σιγά να εξαπλώνεται αυτός ο τρόμος που αφορούσε στο AIDS, στον HIV. Ένα πράγμα πρωτόγνωρο, που στην αρχή ποτέ κανείς δεν ήξερε, όμως άρχισε να το μαθαίνει σιγά σιγά μέσα από τις προσωπικές διαστάσεις που είχε με αυτό το θέμα. Φίλοι προσωπικοί άρχισαν ξαφνικά να χάνουν την ομορφιά τους. Φίλοι προσωπικοί άρχισαν ξαφνικά από εκεί που ήταν στο κλαμπ και χορεύαμε να είναι σε ένα νοσοκομείο σε απίστευτα άθλια κατάσταση. Και όλοι μας ξέρουμε, εν πάση περιπτώσει, όλη αυτή την... Τι είναι όμως αυτό που κινητοποιεί τον καθένα να κάνει μία ταινία, ας την ονομάσουμε queer, σύμφωνα με τη σύγχρονη έννοια, ή μία ταινία με αυτή τη θεματική. Πέρα από το συνολικό πλαίσιο των ταινιών του καθενός, νομίζω ότι υπάρχει μία εστίαση σε κάτι που τον κινητοποιεί και που είναι πολύ ειδικό μέσα στις κάθε ταινίες. Αν είναι, για παράδειγμα, η πρόκληση σε μία ταινία, για παράδειγμα, όπως η Καλονή, λέω εγώ για παράδειγμα, σε μένα δεν ήταν η διάθεση του να κάνω μια queer ταινία. Δεν ήταν η διάθεση του να κάνω μια ταινία με ομοφιλόφιλο θέμα, που φυσικά υπάρχουν και αυτά. Εμένα όμως με κινητοποιούσε η στιγμή που νομίζω ότι υπάρχει στις ταινίες του καθενός μας. Η στιγμή εκείνη της αγωνίας που όταν κάποιος μαθαίνει κάτι γύρω από ένα θέμα, επί του προκειμένου για το AIDS. Επειδή ακριβώς το έχω ζήσει με ανθρώπους δικούς μου να φεύγουνε, στην πραγματικότητα, πίσω από το θάνατο και πίσω από τον τρόμο και την αγωνία, σκεφτόμουν εκείνη τη στιγμή που πρωτοπαίρνει την πληροφορία. Και αυτό για μένα εμπεριέχει όλη τη διάσταση αυτής της queer κοινωνίας, η οποία πήγαινε, ερχόταν, δραστηριοποιούνταν ενεργά ή και παθητικά ακόμα. Γιατί δεν είναι όλοι οι σκηνοθέτες που κάνουν queer cinema, queer προσωπικότητες ή απαραίτητα ομοφιλόφιλοι. Κλείνοντας, θέλω απλώς να φωτίσω το πράγμα με αυτό, ότι η κοινωνική διάσταση του καθενός μας είναι αυτή που, κατά τη γνώμη μου, έχει παίξει ουσιαστικό ρόλο στο να πάρει την απόφαση να κάνει μια ταινία με αυτή τη θεματική. Και η πολιτική που εμπεριέχεται στις ταινίες νομίζω ότι ακολουθεί. Θέλω να πω ότι ήταν πολύ δύσκολη η εποχή εκείνη όταν έκανα αυτή την ταινία, την Ομόνια. Πάρα πολύ δύσκολη. Με την έννοια ότι δεν, και τεχνικά δεν μπορούσες να
να φωτίσει στην Ομόνοια, δεν υπήρχε το φιλμ το ευαίσθητο. Εγώ ήθελα να το κάνω 35 σαν την Ήρυδα κι εγώ, οπότε είχε μεγάλη δυσκολία. Το θέμα το διάλεξα αθώα, αυθόρμητα, γιατί περνούσα από εκεί συνέχεια, περπατώντας μαζί με το δάσκαλο, το Σκαλενάκι, στη σχολή Σταυράκου τότε. Αυτό σταματούσε, πήγαινε κάτω στην Ομόνοια, στα ουρητήρια και είχα εικόνες μέσα από αυτό το θέμα. Και από εκεί και πέρα μου ήρθε η ιδέα να στήσω αυτή την ιστορία, αυτό που ζουν κάθε βράδυ οι άνθρωποι. Τι θέλω να πω, αν μπορούσαμε να πούμε η Ομόνοια τότε με την Ομόνοια σήμερα, αν έχει διαφορές, αν είναι άλλο πράγμα, αν είναι αυτό. Έχει διαφορές, αλλά νομίζω ότι είναι το ίδιο. Δηλαδή υπάρχει ένας ρατσισμός, θα έλεγα, για κάθε τι που ξεχωρίζει. Είτε είναι ομοφιλοφιλία, είτε είναι μετανάστευση, είτε είναι μετανάστες. Ο Αγγελόπουλος θα έλεγα ότι έχει κάνει και αυτός queer. Είναι κομμάτια, δηλαδή μέσα μπορείς να βρεις που είναι queer. Το πολλές φορές ανακαλύπτω με φρίκη και ανακούφιση ότι δεν πιστεύω πια σε τίποτα, αλλά ξαναγυρίζω στο σώμα μου, γιατί μόνο αυτό μου θυμίζει ότι είμαι ζωντανή. Στα κύθυρα είναι queer, μπορεί να είναι πάνω σε έναν άντρα. Είχαμε και μια σκηνή με τρανς, η οποία ας πούμε έφυγε όταν είδε το γύρισμα, γιατί την έβαλε να κουβαλάει μια πιατέλα με μακαρόνια και λέγω δεν τα κάνω αυτά. Και σηκώθηκε και έφυγε, ας πούμε, star, λέγω, και την κυνηγούσαμε. Θέλω να πω ότι κομμάτια υπάρχουν μέσα σε ταινίες. Δεν σημαίνει ότι επειδή είσαι ομοφιλόφιλος, κάνεις ταινίες για ομοφιλόφιλους. Συνήθως δεν κάνεις... Ο Αγγελόπουλος επίσης θα έκανα αυτή τη σκηνή στο Θίασο, που όλοι οι αριστεροί μάγκες παίρνουν τις γκόμενες και οι δεξιοί δηλαδή μένουν και χορεύουν μεταξύ τους. Εγώ δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα queer αυτό, νομίζω είναι πάρα πολύ υποτιμητικό. Κωνσταντίνη, θα θέλεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί... Εντάξει, τελείωσα εγώ, εντάξει. Είχαμε και μια... Όταν οργανώναμε το αφιέρωμα, ο Αγγελόπουλος ήταν ένας σκηνοθέτης που αναφέρθηκε. Αυτή η σκηνή όταν την πρωτοείδα, που λέει ο κύριος Γιάνναρης, την πρωτοείδα βέβαια μεταγενέστερα, έτσι, μου θύμισε αυτές τις πρώτες εικόνες, Ντίκινσον και όλα αυτά, οι οποίες μας δείχνουν δύο άνδρες να χορεύουν, από τις πρώτες εικόνες του κινηματογράφου. Εγώ δεν το είδα με βάση την πολιτική. Ας πούμε, στο βιβλίο μου υπάρχει ένα... με βάση την... μάλλον είναι πιο αισθησιακή. για να σκεφτούμε λίγο και στο Happy Day, υπάρχει ο βασανισμός, που εγώ τη θεωρώ μια πάρα πολύ αισθησιακή ομοερωτική ταινία και είναι ανάμεσα στους κρατούμενους και ανάμεσα στους άλλους. Θέλω να πω ότι εξαρτάται από ποια γωνία το βλέπουμε. Όταν σχεδιάζαμε το αφιέρωμα, εγώ είχα προτείνει να βάλουμε το Μέρες του 36, γιατί παίζει πάρα πολύ με τις κλειστές πόρτες και με αυτό που γίνεται μέσα και που είναι το μη υπομένο. Και γιατί εν τέλει μπορεί να είναι και η ερωτική ιστορία αυτό που έχει ενδιαφέρον. Ειδικά για τις Μέρες του 36, από εκεί και πέρα είναι. Με διαφορετικούς τρόπους παίζει. Αλλά δεν μπορούμε να αρχίσουμε να ανοιχνεύουμε. Στο βιβλίο μου βρίσκω γύρω στις 900 ταινίες πια που έχουν θέματα τέτοια. Δηλαδή πάλι ένα 10%, ο καταραμένος αριθμός σε σχέση με το συνολικό αριθμό των ταινιών. Αλλά ποιες και υπό ποιους όρους και με ποια οπτική γωνία. Αυτό είναι από το Ταξίδι στα Κύθυρα, έτσι. Ναι. Στο queer cinema υπάρχουν δύο, φαντάζομαι, μεγάλες. Υπάρχουν οι ταινίες οι queer, οι οποίες διεκδικούν κατά κάποιο τρόπο και προωθούν τα ναρκωτικά, την πορνεία και την ομοφιλοφιλία. Και υπάρχουν και οι ταινίες, αυτά που λένε of queer interest, όπως που θέλουν ένα queer κοινό, φαντάζομαι, επίσης. Ωστόσο, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, και οι ταινίες οι οποίες οι δημιουργοί τους είναι γκέι, λεσβίες, τρανς έχουμε πολύ λιγότερες, οπότε δεν θα το χρησιμοποιήσω τον όρο. Υπάρχει μία διαφορά. Όλοι μαζί, σαφώς, όταν μιλάμε και για το αφιερώμά σας, και αυτό είναι το σημαντικό και το επαναλαμβάνω, ότι είναι η στοιχειοθέτηση μίας queer κουλτούρας μέσα στην οποία το σινεμά είναι από τις πρώτες, από τα πρώτα μέσα που αυτή η queer κουλτούρα πήρε φωνή, αλλά σίγουρα μην ξεχνάμε αυτό που είπε ο Χάρης, σε μία κοινωνία πάρα πολύ δύσκολη. Σε μία κοινωνία που, ας πούμε,
Θέλω να πω, ναι, ότι δεν ήταν η αγγλική κοινωνία ομοφοβία και με τον νόμο. Δηλαδή, πήγαινε. Η ελληνική κοινωνία μπορεί να μην είχε ένα νόμο στον οποίο μπορεί να πήγαινε φυλακή, αλλά υπήρχε μια τέτοια. Στην Ελλάδα υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη υποκρισία. Απλά δεν μιλάς, δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Συν το ότι ο κινηματογράφος μέχρι τότε, και αυτό μην το ξεχνάμε, ήταν τρομερά πέραν ορισμένων εξαιρέσεων, αυτό που λένε ο παλιός καλός ελληνικός κινηματογράφος, ήταν ουσιαστικά ένας πάρα πολύ ετεροφιλόφιλος, αντιδραστικός, δηλαδή σχεδόν κάθε ελληνική ταινία τέλειωνε με ένα χαστούκι σε μια γυναίκα για να, και αυτή πέφτει στην αγκαλιά. Ναι, μην τα ξεχνάμε αυτά. Θέλω να πω, έτσι είναι. Είναι ελάχιστες περιπτώσεις που και ακόμα και γκέι σκηνοθέτης όπως ήταν ο Δαλιανίδης, ποτέ ακολουθήσαν και που όταν πέθανε ανακαλύψαμε ότι ήταν και κομμουνιστής, το οποίο το βρήκα καταπληκτικό. Εντάξει, θέλω να πω, σε μια κοινωνία στην οποία ποτέ δεν θα τολμούσε να πει κάτι λίγο παραπάνω και αυτός ακολούθησε αυτό. Μια κοινωνία τρομερά υποκριτική, μια κοινωνία που αυτά δεν διανοούνται. Οπότε, οι ταινίες σαν του Τάκη Σπετσιώτη, και το βάζω γιατί είναι νομίζω από τις πρώτες εδώ όλων, μετά και της Ήριδας, ήταν εκείνη την πορεία, σαφώς είχαν μια πολιτική, ότι εμείς θα μιλήσουμε για κάτι άλλο από αυτό στο οποίο μεγαλώσαμε. Και up your face. Ήταν πάρα πολύ αυτό. Και αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω... νομίζω χαρακτηρίζει πάρα πολύ αυτό το queer ελληνικό σινεμά. Αυτό ήθελα να πω. Είναι πολύ σωστό αυτό που είπες. Όσον αφορά εμένα, δεν ήταν οι αναφορές μου κινηματογραφικές, ήταν πιο πολύ αυτό που με διαμόρφωσε λογοτεχνικό. Και ήταν ένα γεγονός ότι έτυχε κάτι, έτσι μια σύμπτωση στα 18 μου και διάβασα ανάποδα τον Ταχτσί. Δηλαδή το κύριο, το mainstream έργο του και δικαίως θεωρείται το τρίτο στεφάνι, ας πούμε, γιατί είχε μεγάλη φόρα, παρουσίαζε μέσα από δύο γυναίκες σε όλη την Ελλάδα και τα λοιπά. Αυτό το βιβλίο που εμένα με ενδιέφερε και που οι άλλοι δεν δίναν καμία σημασία ήταν ένα βιβλίο, μια συλλογή διηγημάτων που είχε γράψει που λεγόταν «Τα Ρέστα». Εκεί έβλεπες πώς μεγαλώνει ένα παιδί, πώς βλέπει το πουλί του, πώς τραβάει πρώτη φορά μαλακία ή πηγαίνει με ένα φίλο του. Στο τέλος δε, μεταξύ δοκιμίου και αφήγησης, στο τέλος δε, ομολογεί ο συγγραφέας, ο οποίος είχε μάθει να βλέπει τη ζωή μέσα από τα μάτια των γυναικών, ότι συμπεριφέρεται πότε σαν άνδρας και πότε σαν γυναίκα, ας πούμε. Αυτό ήταν κάτι το αποκαλυπτικό. Ήταν η αποκάλυψη ενός μηχανισμού που με έκανε να διαβάσω και το τρίτο στεφάνι και να, που είχε και μειωτική παρουσίαση των ομοφιλόφιλων και αυτό. Δηλαδή, επειδή μιλούσαν οι γυναίκες και μικροαστές, λέγανε, κοίταζε την αποτέτεια του διπλανού του στο ουρητήριο, ας πούμε. Αυτά που λέγανε οι γυναίκες τότε. Το άλλο είχε ένα πολύ πιο ήπιο τόνο και πολύ πιο αληθινό. Επίσης, το 1973, είχε έρθει στη σχολή μας μια γυναίκα, η Τόνια Μαρκετάκη, την οποία είχε κάνει μια ταινία, τον Ιωάννη το Βίαιο, που δεν άρεσε γενικά. Ήταν το άκρος πολιτικοποιημένο κλίμα και λέγανε όλοι αυτή είναι κλινική περίπτωση. Κάνει για ένα ανεπιβεβαίωτο παιδί που για να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τη σεξουαλικότητά του κάνει ένα φόνο. Αυτό το παιδί ζούσε με τη γιαγιά του. Διάβαζε Grand Guignol βιβλία, άκουγε περίεργες μουσικές. Ήταν κάτι σαν την ιστορία με τα Ρέστα, ο ήρωας και η γιαγιά του. Αυτό το πράγμα μου έκανε τρομερή εντύπωση και επειδή η ταινία είχε χτισμένο ένα πολύ ισχυρό σεναριακό λόγο, ήταν σαν ένα μυθιστόρημα πάνω στην οθόνη, την είδα 3-4 φορές και με καθήλωσε στο να κάνω κάτι στο σινεμά με το λόγο, την εικόνα κτλ. Ήταν έτσι ένα μπερδεμένο. Ναι. Πάντως, από αυτά που είπε ο Πάνος και από αυτά που είπε τώρα ο Τάκης, έχει σημασία να πούμε και το εξής, ότι όπως η κάθε ταυτότητα σηματοδοτεί ένα είδος, πολιτικό σινεμά, θρησκευτικό σινεμά, queer σινεμά, αυτό δεν μπορούμε να το βγάλουμε από την ταυτότητα που έχει και ο δημιουργός
Όχι με την έννοια της σεξουαλικότητάς του, δεν εννοώ αυτό, ως προσωπικότητα. Δηλαδή τι, εγώ τουλάχιστον αισθάνομαι ότι αυτό που λέμε queer cinema γίνεται ακόμη πιο εμφανές όταν εμπεριέχει μια τολμηρότητα στα πράγματα και ότι δεν είναι μια απλώς αναφορά. Παίρνω από αυτό που είπε ο Πάνος. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε να μπει στην ανθολογία των queer σκηνών η σκηνή από το τρίτο στεφάνι που έκανε ο Γιάννης Τελιανίδης στη σκηνή των δύο νέων επάνω στην ταράτσα, γιατί αυτό που την χαρακτηρίζει είναι μια βαθιά συντηρητική τηλεοπτικής φύσεως διάθεση και παρόλο που η θεματική είναι queer, στην πραγματικότητα εγώ προσωπικά αισθάνομαι ότι δεν θα μπορούσε Συμφωνώ. Να μπει μέσα σε αυτήν την... μέσα σε αυτήν την... Γιατί λείπει κάτι που οι περισσότεροι από εδώ, αν όχι όλοι, εξαιρώ τον εαυτό μου, γιατί δεν ξέρω αν υπήρξα τολμηρός ή αν δεν υπήρξα, αλλά νομίζω ότι οι περισσότεροι από εδώ, από την παρέα μας, υπήρξαν τολμηροί σε αυτήν την διάσταση των ταινιών που κάνανε. Και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο. Κυριάκος έχει βάλει το θέμα, κατά κάποιο τρόπο, αν έχω καταλάβει σωστά, τι έρχεται πρώτο, η πολιτική ή η ιδιοσυγκρασία. Κατά τη γνώμη μου, και επειδή έχω κάνει ψυχοθεραπεία αρκετά χρόνια, δεν υπάρχει απάντηση στο τι έρχεται πρώτα, η βιολογία ή τα εξωτερικά γεγονότα. Τα θεωρούν οι δήμονες εξίσου σημαντικά. Και θέλω να πω ότι για το Γελεκάκι, σαφώς, εάν δεν ήταν η εποχή τέτοια που μας έδινε τη δυνατότητα να έχουμε πολλαπλές εμπειρίες, δεν ξέρω εάν ο αρσενικός μου εαυτός θα μπορούσε να μετουσιωθεί σε αυτή την πρωταγωνίστρια της ταινίας μου που είναι και Humphrey Bogart και Άννα Καρίνα ταυτόχρονα. Βεβαίως, και το έλεγα χτες και στη συζήτηση που κάναμε μετά την προβολή, νομίζω ότι ανήκω στο είδος των γυναικών που φέρουν το τραύμα του ευνουχισμού. Δηλαδή, παίζαμε στο Ζάπιο και όταν μου λέγανε ότι δεν μπορείς να παίξεις ποδόσφαιρο, έλεγα, μα γιατί, τι έχω εγώ δηλαδή, ενώ κάνουμε όλα τα άλλα, παίζουμε κλέφτες και αστυνόμους κτλ. Λοιπόν, το ανάλογο με τις κούκλες των αγοριών. Ναι. Λοιπόν, θέλω να πω ότι το αυγό έκανε την κότα ή την κότα το αυγό. Ο προσανατολισμός μου είναι βασικά ετεροφιλοφιλικός, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχω ερωτευθεί και γυναίκες. Δηλαδή, ναι. Κατανοητό. Ναι, αλλά... Ναι, λοιπόν. Βοηθάει ο περιβάλλον χώρος. Δηλαδή, καταλήγω πάλι σε αυτό που είπα πριν, ότι μας έδωσε τη δυνατότητα η εποχή εκείνη να εκφραστούμε. Έτσι νομίζω. Δεν πειράζει. Ναι. Πώς το λένε, να... Δεν έπρεπε να προβείτε σε τέτοιες αποκαλύψεις, κυρία Ζαχμανίδη. Είμαστε σε ένα θεωρητικό επίπεδο. Αλίμονο. Ανοιχτό είναι, βάλε. Όχι, δεν είναι πιστό. Ήθελα να ρωτήσω, γιατί είναι τόσο λίγες οι ταινίες λέσμπιαν στην Ελλάδα. Πώς το εξηγείτε? Ο Τάκης που έχει διαβάσει το βιβλίο θα ξέρει ότι υπάρχει ένα κεφάλαιο 90 σελίδων όπου αναλύω όλες τις περιπτώσεις σε κάποιες υποκατηγορίες. Το ζήτημα είναι αν έχουμε την οπτική γωνία ενός άνδρα που οφθαλμολογικά προσεγγίζει τον έρωτα των γυναικών, τις παρουσιάζει σαν αμαζόνες, φιλίδωνες, τριβάδες και όλα αυτά τα σχήματα που υπάρχουν ήδη από το 19ο αιώνα. Αν έχουμε ένα γυναικείο λόγο που έχει να κάνει με την πολιτική φύλου, με διεκδικητικά, με κινήματα ή μέσα από την πρωτοπορία, που πιστεύω ότι είναι η περίπτωση της Αντουανέτας ή της κυρίας Ζαχμανίδη εδώ, έτσι, δηλαδή, ναι, επειδή δεν σας ξέρω καλά, συγγνώμη. Και μετά,
έχουμε διάφορες άλλες υποπεριπτώσεις με δραματικούς χαρακτήρες που είναι στη Φρίντα Λιάπα, έτσι, το ήταν ένας ήσυχος θάνατος, δηλαδή περισσότερο ρόλοι. Και θα πρέπει να φτάσουμε στην Αθηνά Ραχίλ Τσαγκάρη για να έχουμε με την διαρκή αναχώρηση της Πέτρα Γκόινγκ μία ταινία που, εντάξει, όποιος τη δει, καταλαβαίνει ότι είναι εκεί εντάσσεται με έναν τρόπο, έτσι, με αισθητικές αξιώσεις, ένα ολοκληρωμένο καλλιτεχνικό έργο. Άλλο είναι το Ριζότο, που δύο γυναίκες βρίσκονται σε μία συνάφεια ερωτική για κάποιο μικρό... Είναι queer αυτό, κατά τη γνώμη, όχι, κατά τη γνώμη μου, όχι, όχι, με την πολιτική έννοια του queer. Ναι, αλλά ωστόσο χρειάζεται ανάλυση να δούμε πώς, να, μία γυναίκα το βλέπει έτσι. Και είναι χαρακτηριστικό ότι είναι την ίδια εποχή με, με τους Σερντάρι, εκείνη την ταινία που είναι μία ταινία εποχής, που δείχνει τι σημαίνει να είναι ομοφιλόφιλη γυναίκα λίγο πριν τη μικρασιατική εκστρατεία. Μεγαλοαστή βέβαια, και να ερωτεύεται μία νεότερη γυναίκα. Δηλαδή υπάρχουν πολλές. Το ζήτημα είναι ότι πολλές σε συγκρίση με πώς είναι το 10% με το 100% αναλόγως. Η γυναίκα πάντα υπάρχει ένα στερεότυπο για την γυναίκα την ομοφιλόφιλη, το δύο φορές αόρατη. Αόρατη ως γυναίκα, αόρατη ως ομοφιλόφιλη γυναίκα, δύο φορές αόρατη. Οπότε αυτό κάπου το περιορίζει, αλλά αν ερευνήσουμε, υπάρχουν στις ταινίες, ας πούμε, του Ερίκου Ανδρέου, υπάρχουν συνεχώς λεσβιακοί χαρακτήρες, και όχι μόνο στο Λεσβιακό Αύγουστο. Υπάρχουν πολύ δυνατές σκηνές με τη Βέρα Κρούσκα σε ταινίες του συγκεκριμένου σκηνοθέτη, ή στον Κούνδουρο, ή του Νικολαίδη, το «Θα σας δώσω την κόλαση αγάπη μου», που είναι κάπως έτσι. Παίζει όμως και ένα ρόλο το ότι νομίζω ότι ένα κίνημα στην τέχνη ακολουθεί και κάτι προηγείται. Νομίζω δηλαδή ότι το κίνημα το λεσβιακό τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει μια ενεργή, πολύ δυναμική, το κίνημα, το λεσβιακό κίνημα, αν το μπορούμε να το ονομάσουμε κάπως έτσι. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει μια δυναμική, ενώ στην άλλη περίπτωση, από το Stonewall ακόμα και πιο πριν, η όλη κίνηση απέναντι στην δυνατότητα ήταν πάρα πολύ έντονη, πάρα πολύ μεγάλη, και αυτό έκανε τους σκηνοθέτες, τους δημιουργούς, είτε ακόμα και στη ζωγραφική και στις άλλες τέχνες, να ακολουθούν αυτήν την δυναμική. Η απάντηση είναι πολύ απλή, ότι υπάρχουν βαθμοί αορατότητας του διαφορετικού στην ελληνική κοινωνία. Ο άντρας που είναι γκέι, πούστης, οτιδήποτε, είναι πιο επιτρεπτό γιατί είναι άντρας, γιατί είναι φαλοκρατική κοινωνία, γιατί είναι αντρική η κοινωνία. Οπότε δέχεσαι πολύ πιο εύκολα ένα γκέι, ποδοπατώντας τον, λιδωρώντας τον, γελιοποιώντας τον κτλ. Η γυναίκα είναι αόρατη. Η γυναίκα, όχι η λεσβία. Η μη λεσβία γυναίκα είναι αόρατη. Οπότε πόσο μάλλον η λεσβία. Δεν υπήρξε ποτέ ευκαιρία για να δημιουργηθεί λεσβιακός λόγος στην Ελλάδα. Υποθέτω τώρα τελευταία, όπως είπες και εσύ, εσύ είπες ακτιβιστικά. Υπάρχουν οργανώσεις πια εδώ και 10-15 χρόνια που το κάνουν αυτό το πράγμα, και ξέρω γυναίκες πια που γράφουν κάποια πρώτα λεσβιακά σενάρια. Ανοιχτά, όχι με την έννοια του κυρίου Κυριακού. Οπότε υπάρχουν βαθμοί ορατότητας, και νομίζω πρώτη είναι η γκέι, η πιο ορατή. Δεύτερο είναι η τρανς, διότι είναι άντρες επίσης που γίνανε γυναίκες. Επιτρέπεται αυτό και μπορούμε να κάνουμε πλάκα ή οτιδήποτε άλλο θέλουμε. Επίσης να τους γαμάμε και ό,τι μας βολεύει. Αμέσως μετά είναι οι λεσβίες, και υπάρχει ένα είδος που είναι το πιο αόρατο ακόμα, οι γυναίκες που γίνονται άντρες, οι τρανς άντρες. Και οι αμφισεξουαλικοί. Ναι, λοιπόν, οι αμφισεξουαλικοί είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που χτυπιέται και από την LGBT κοινότητα και από τη straight κοινότητα, γιατί στο μυαλό των ανθρώπων δεν επιτρέπεται να μην έχεις ένα συγκεκριμένο ρόλο. Πρέπει να είσαι οπωσδήποτε οι άντρες και οι γυναίκες, για να ξέρουμε πώς θα σου φερθούμε. Για να ξέρουμε, θα σε κατραπακιάσουμε, θα σε επιδείξουμε, θα σε πάρουμε, θα σε αφήσουμε κτλ. Λοιπόν, έχουν γραφτεί και λογοτεχνία και δοκιμιακή δοκίμια για αυτό το πράγμα. Η αμφισεξουαλική κοινότητα είναι η πιο παρεξηγημένη και ίσως η πιο... και γι' αυτό είναι και η πιο παραπονεμένη κάπως.
διότι δεν αναγνωρίζονται. Θα σου πει ο άλλος, έλα τώρα, κάτι κρύβεις. Δεν είσαι τώρα. Αποφάσισε. Δεν πας με γυναίκες, πας με γυναίκες για να. Επίσης, συμπληρωματικά σε αυτό που λέει πάντως ο Παναγιώτης, με το οποίο συμφωνώ απόλυτα, έχει, αξίζει να πούμε το εξής. Εγώ αισθάνομαι ότι μέσα σε αυτό το πληθωρισμό των queer ταινιών, εν πάση περιπτώσει, των LGBT κλπ., θεωρώ ότι στην πραγματικότητα, στο μεγαλύτερο ποσοστό, η θεματική έχει αναλωθεί, με την καλή έννοια το λέω, έχει αναλωθεί γύρω από 2-3 συγκεκριμένα έτσι, θεματικά και θεωρώ ότι ένα τεράστιο, μεγάλο ποσοστό και θεματικών και περιπτώσεων ακόμα δεν έχει καταγραφτεί. Για παράδειγμα, οι περιπτώσεις των intersex ατόμων, οι περιπτώσεις των ερχόμουν ανθρώπων, ερχόμουν οι περιπτώσεις των γυναικών οι οποίοι γίνονται άνδρες. Οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλά, πάρα πολλές θεματικές και νομίζω είπα, είναι πιο αόρατη αυτή. Και για να τελειώσω, που είναι περίπου αυτό που είπες εσύ, τώρα με την έκρηξη του queer και επειδή έχει γίνει και μόδα η έμφυλη ταυτότητα κτλ., η οποία καλά έκανε και έγινε μόδα, αλλά δυστυχώς θα περάσει και δεν ξέρω τι θα επακολουθήσει αυτού, βγαίνουν πολλά λουλούδια, όπως είπε και ο πρόεδρος Μάο, αφήστε πολλά λουλούδια να ανθίσουν, είπε, στην πολιτιστική επανάσταση. Ήμουνα μαοϊκός κάποτε και τον ήξερα απ' έξω. Λοιπόν, μετά τα άκουα, μετά εντάξει, μετά τους έστειλε όλους στο νησί. Λοιπόν, θέλω να πω ότι υπάρχουν βαθμία ορατότητας και ειδικά στην ελληνική κοινωνία που τώρα αρχίζουν και διαφαίνονται οι λεσβιακές ταινίες, μετά μπορεί να κάνει ταινία κάποιος που είναι straight, αλλά Παναγιώτη, δεν είναι γυναίκα κτλ. Και θα υπάρξουν χιλιάδες λουλούδια που θα ανθίσουν, αν προλάβουν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλή ώρα. Ευχαριστούμε όλους που ήσασταν εδώ και εσάς. Είστε επανειδή. Και μπορώ, δεν θέλω να κλείσω εγώ, αλλά θέλω να ευχαριστήσουμε ειδικά όλοι τον Κωνσταντίνο Κυριακό για αυτό το τεράστιο έργο που κάνει. Σας ευχαριστούμε όλους.